ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που θα πρέπει να κάνει ένα άτομο με αυξημένα λιπίδια στη διατροφή του ως προς τη διατροφή και την άσκηση? Αρχικά νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει είναι τι κάνει στη διατροφή του όσον αφορά τα ζωικά λίπη. Αυτά είναι τα περισσότερο ενοχοποιημένα, οπότε κρεατικά και κυρίως παρασκευάσματα κρέατος, γαλακτοκομικά πλήρη λίπους και κυρίως τα τυριά, αυτά θα πρέπει να τα μειώσει, όπως επίσης θα πρέπει να προσέξει και τι κάνει με τα υδρογονωμένα λίπη, τα τρανς λιπαρά οξέα, τα οποία βρίσκονται σε κάποια επεξεργασμένα τρόφιμα, ώστε να μπορέσει να μειώσει και αυτά. Αυτά τα δύο λοιπόν, τα τρία πράγματα είναι όσον αφορά τη μείωση σε τρόφιμα και σε αυτά τα συστατικά. Από την άλλη μεριά, ευεργετικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση των λιπιδίων στο αίμα έχουν τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, αλλά κυρίως των ιχθυελαίων, το ελαιόλαδο από την άλλη μεριά και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποια σκευάσματα πλέον ή λειτουργικά τρόφιμα τα οποία είναι εμπλουτισμένα με φυτικές στερόλες και στανόλες, τα οποία φαίνεται ότι μειώνουν την ολική και την LDL χοληστερόλη γύρω στο 10%. Επομένως, αν συνδυάζει ένας ασθενής που έχει κάποιο πρόβλημα από τη μία μεριά τη μείωση των ζωικών προϊόντων και των παρασκευασμάτων τους και από την άλλη την αύξηση των δημητριακών ολικής αλέσεως, των φρούτων και των λαχανικών και των ψαριών, είναι σε μια πολύ καλή, σε ένα πολύ καλό βηματισμό για τη βελτίωση του λιπηδημικού του προφίλ. Εκτός από τη διατροφή, προφανώς πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Πρώτον, γιατί μπορεί να βελτιώσει το καρδιοαναπνευστικό σύστημα του ασθενούς ή του ανθρώπου, αλλά επίσης και να μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους. Επομένως, αν κάποιο άτομο έχει παραπάνω βάρος από αυτό που θα έπρεπε να έχει για την ηλικία του και το φύλο του, η παχυσαρκία, το υπερβάλλον βάρος είναι ένας παράγων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων και κάποιων αυξημένων τριγλυκεριδίων στο αίμα. Άρα, μαζί με την βελτίωση της διατροφής του, των διαιτητικών του συνηθιών, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει να αυξάνει έστω και σταδιακά τη σωματική του δραστηριότητα, κυρίως αερόβια άσκηση, και ας αρχίσει από λίγο. Δεν πρέπει να βάζει μεγάλους στόχους, γιατί τους μεγάλους στόχους πολλές φορές δεν τους πιάνει, με αποτέλεσμα να απογοητεύεται, αλλά έστω και 10 λεπτά την ημέρα αρχικά μπορεί να κάνουν θεαματικά αποτελέσματα μαζί με διατροφή στη διαχείριση του λιπηδημικού προφίλ. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, κυρίως από τα ιχθυέλαια, έχουν πολύ σημαντικές καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τα λιπίδια, μειώνουν τα τριγλυκερίδια στο αίμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά εκτός από αυτού μπορούν να μειώσουν και την αρτηριακή πίεση, να προλάβουν ή να αριθμίσουν μαζί με φαρμακευτική αγωγή τις αρρυθμίες και έχουν και μια αντιθρομωτική δράση. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τη δόση τους, όπως είπατε. Επομένως, για κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα τριγλυκεριδίων, θα πρέπει να παίρνει περίπου 3 με 5 γραμμάρια την ημέρα και όχι για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αλλά για κάποιον άλλον, για μακροχρόνια πλέον χορήγηση, δεν θα πρέπει η πρόσβαση να υπερβαίνει το 1 γραμμάριο την ημέρα. Μιλάμε για άτομα υψηλού κινδύνου. Ενώ οι γενικές συστάσεις είναι να παίρνουμε τα ωμέγα-3 των ιχθυελαιών, προφανώς από τα ψάρια, σε μία σύσταση γύρω στο 1 με 2 φορές την εβδομάδα.